Χριστόφορος Κολόμβος. Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Μάνος Βενιέρης, Γιώργος Μάζης, Βίνα Παπαδοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σιάδα. Μετάφραση Γιώργος Θεοδωρακάκος. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Παύλος Πισάνος. And rain, a strong, courageous man, determined to explore, he discovered a new land. The sails raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue sea. Χριστόφορε! Ω, Πάτερ Μαρτσένα. Τα πλοία έχουν φτάσει κιόλας στο λιμάνι, Χριστόφορε. Α, εσείς τα είδατε? Ναι, είναι και τα δυο σε άριστη κατάσταση. Νομίζω ότι θα ενθουσιαστείς μόλις τα δεις. Ναι, ζήτω! Παπάκα μου! Όταν πας να τα δεις, να έρθω κι εγώ. Βεβαίως, πάμε αμέσως. Μου ευχαριστώ. Διέγο, σταμάτα να τρέχεις τόσο γρήγορα. Να τα, εδώ είναι! Τα βλέπω! Γεια σας, σενιόρ Βάσκουε! Γεια σου, Διέγο! Ήρθαμε να δούμε τα καράβια του μπαμπά. Α, καλημέρα! Καλημέρα! Αυτά είναι τα πλοία μου, λοιπόν, ε. Ναι. Α, υπέροχα. Κοίτα, μπαμπά, είναι καταπληκτικά. Πραγματικά υπέροχα και γερά σκαριά. Θα αντέχουν σίγουρα σε οποιαδήποτε καταιγίδα. Το μεγάλο είναι η Πίντα και το πιο μικρό είναι η Νίνα. Κοίτα, Λάκη, ο μπαμπάς τα παρκάρει σε αυτά τα καράβια. Α, να και ο Νίνο και ο Κουντέρος, βλέπεις? Ναι, είναι οι ιδιοκτήτες των πλοίων. Θέλεις να τους γνωρίσεις? Μα βέβαια. Χριστόφορε, από εδώ ο σινιόρ Κουιντέρο, ο ιδιοκτήτης της Πίντα, και από εδώ ο σινιόρ Χουανίνο, ιδιοκτήτης της Νίνα. Τιμή μου που σας γνωρίζω, είμαι ανυπόμονος να σαλπάρω με τα πλοία σας. Εύχομαι καλή τύχη, σινιόρ. Αγαπητέ μου Κολόμβο, πρέπει να σας πω ότι οι δύο κύριοι υπήρξαν πολύ γενναιόδοροι μαζί μας. Αυτά τα δύο πλοία που μας παραχώρησε για το ταξίδι είναι το καμάρι της Πάλος. Οι καλύτερες καραβέλες σε ολόκληρη την Ισπανία. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, πρόσεξε το πλοίο μου. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα παίρνετε μετά από πίεση της εκκλησίας και του δημάρχου. Τότε θα είμαι κι εγώ ειλικρινής. Αν ήταν δικά μου, θα είχα κι εγώ επιφυλάξεις. Αλλά το ταξίδι αυτό θα στεφτεί από επιτυχία. Καλά το λες, Κολόμβο. Το πρόβλημά μας τώρα είναι να βρούμε πληρώματα. Δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να ταξιδέψουν στο άγνωστο. Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε πληρώματα.
Ε, μπαμπά, τώρα δείχνει σαν αληθινός καπετάνιος. Κολόμβο, όταν τα επιθεωρείς προσεκτικά θα δεις ότι είναι πράγματι διαμάντια, από την Πλώριο στην Πρίμνη. Κουιντέρο, γιατί είσαι τόσο κουμπωμένος μαζί του? Είναι ο καλύτερος ναυτικός που υπάρχει. Έχει ταξιδέψει πάνω από την Ισλανδία ως κάτω την ακτή του Ελεφαντοστούν. Καλά και με τους χάρτες. Είναι ο καλύτερος. Ξέρει τα πάντα για τις χαρτογραφήσεις. Είναι ένας καινούριος Ενρίκε ο εξερευνητής. Γιατί λοιπόν ανησυχεί? Αυτό το καράβι Βασκουές είναι σαν κόρη μου. Έδινες εσύ ποτέ την κόρη σου σε ένα ξένο άντρα να την πάει κι εγώ δεν ξέρω πού, ε? Ίσως να μην την ξαναδώ ποτέ πια. Την αγαπώ την πίτα. Δεν είναι εύκολο να την αποχωριστώ. Ελάτε τώρα, ας κάνουμε μια επίσκεψη και στο δικό μου πλοίο. Η Νίνα είναι μικρότερη από την Πίντα. Είμαι κι εγώ περήφανος όπως είστε κι εσείς για το καράβι σας. Να σας συστήσω την Νίνα, σινιόρ Κολόμβο. Πέστε μου, δεν είναι κούκλα? Ναι, πράγματι. Μικρή και καλοφτιαγμένη. Πρέπει να είναι γρήγορη. Πολύ ωραίο σκαρί. Αχ, και τι δεν θα έδινα να ήμουν νέος. Σε ένα τέτοιο καράβι δεν θα φοβόμουν ούτε θύελες ούτε φουρτούνες. Τίποτα, τίποτα. Ασφαλώς έχεις δίκιο, Βάσκουες. Έχει δοκιμαστεί σε μεγάλες καταιγίδες και βγήκε χωρίς ούτε μια γρατσουνιά. Στην Νίνα μου ναύτης δεν φοβάται? Σας πιστεύω και θεωρώ τιμή μου που θα μπαρκάρω μαζί της. Όπως ξέρετε, σκοπεύω να μπαρκάρω μαζί σας. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας φροντίζετε και τους δύο. Φυσικά, το υπόσχομαι. Έτσι, μπράβο, γιατί αγαπάω την Νίνα, αλλά αγαπάω και τον εαυτό μου. Μέχρι τώρα καλά πάμε. Έχεις εξασφαλίσει δύο θαυμάσια πλοία για το ταξίδι σου, Χριστόφορε. Όμως δεν έχεις πληρώματα να τα κινήσεις. Θα κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Δεν ξέρω κι εγώ. Κάπου πρέπει να υπάρχουν καλοί ναυτικοί που να έχουν το κουράγιο να επιβεβαιώσουν τη φήμη της Πάλος ότι βγάλει τους καλύτερους ναυτικούς της Ισπανίας. Ευχίζουμε καλή τύχη. Είναι ο πιο κατάλληλος για να σε βοηθήσει. Ναι, θα έχει κι αυτός δυσκολίες όμως. Σήμερα ήρθε και το τρίτο πλοίο στην Πάλος. Μεγαλύτερο και από την Πίντα και από την Νίνα. Το έστειλε ο Χουάν Ντε Λα Κόζα, ένας παλιός φίλος του Δούκα της Μελίντα Τσέλη. Μόλις το είδα ένιωσα χαρά και ενθουσιασμό. Κοιτάξτε! Είναι θαυμάσιο σκαρί, επαρκώς εξοπλισμένο. Το βάφτισα Σάντα Μαρία. Αποφάσισα να το κάνω ναυαρχίδα της μικρής μου αρμάδας και θα το κυβερνήσω ο ίδιος. Μόλις αγκυροβόλησε, αμέσως συνάντησα το Χουάν Ντε Λα Κόζα. Σινιόρ, θεωρώ τιμή μου που διαθέτω το πλοίο μου για μια τόσο ενδιαφέρουσα αποστολή. Αλλά θα ήταν μεγαλύτερη ακόμα η τιμή αν μου επιτρέπατε να μπαρκάρω μαζί σας στις διαταγές σας. Βεβαίως και σας επιτρέπω να μπαρκάρετε μαζί μου. Ελπίζω όλο το πλήρωμα να έχει την ίδια επιθυμία. Αυτό θα επιτάχει να τον απόπλου σίγουρα. Εγώ έχω κάνει την πρόταση, αλλά δεν ξέρω. Έχω μερικούς φόβους για ένα τέτοιο ταξίδι μεγάλο και σε θάλασσες άγνωστες. Αλλά θα προσπαθήσω πάλι και ας ελπίσουμε. Ελάτε τώρα να σας ξαναγήσω στο πλοίο. Νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε. Είναι ένα υπέροχο πλοίο. Αλλά ο Ντε Λα Κόζα δεν πέτυχε και πολλά με το πλήρωμα. Προσπάθησε πολύ, αλλά έπεισε μόνο τους μισούς ναύτες στο να κάνουν το ταξίδι. Νάτες λοιπόν η Νίνα, η Πίντα και η Σάντα Μαρία έτοιμα να σαλπάρουν. Αλλά δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε τα πληρώματα. Αυτό έχει επιπτώσει σε όλους όσους συνδέονται με την αποστολή. Ο Ντιέγκο δεν μπορεί να αφοσιωθεί στη μελέτη. Όλοι μας ονειρευόμαστε τη στιγμή που θα βρούμε πληρώματα για να σαλπάρουμε επιτέλους. Ε, παλικάρια! Έχετε όλοι ακούσει για το ταξίδι στη Δύση και για τον καπετάν Κολόμβο. Χρειαζόμαστε πληρώματα! Εσύ, Παύλο, τι λες, ε? Δεν θες να αποδείξεις πως οι ναύτες της Πάλους είναι πιο γενναίοι? Όχι εγώ. Σε άγνωστες θάλασσες όχι, να μου λείπει, λυπάμαι. Μα παιδί μου, ο μισθός είναι καλός και όταν φτάσετε στην Ινδία θα γίνετε όλοι σας πλούσιοι. Ο μισθός είναι καλός, ε. Ο μισθός όμως δείχνει καλός μόνο στα χαρτιά, γιατί άμα ταξιδεύεις σε άγνωστα νερά και με άπειρο καπετάνιο, μπορεί να μην ζήσεις για να ξοδέψεις το μισθό. Έτσι, παιδιά. Βέβαια. Έχει δίκιο, Παύλο, είναι επικίνδυνο ταξίδι. Συγγνώμη, Βάσκουες. Άκου, γενναίοι είμαστε, αλλά ανόητοι όχι.
Είπες ότι είστε γενναίοι, αλλά περίμενε μέχρι να γυρίσουν οι αδελφοί Πίνσον. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Θα σου πούν ότι χάρη στην ευκαιρία τη ζωή. Δεν είμαι και τόσο σίγουρο, αλλά να σου πω κάτι. Αν παρκάρουν αυτοί, τότε το ξανασυζητάμε. Σωστά. Ναι. Αλλά δεν θα παρκάρουμε έτσι. Ποιο ξέρει που θα καταλήξει. Πολύ σωστά. Εντάξει. Όχι, Βάσκο, Έζα. Αρκετά για σήμερα. Έλα εδώ. Θα περιμένουμε την επιστροφή των αδελφών Πίνσον και μετά θα προσπαθήσει. Πάμε στη Λαραμπίντα να περιμένουμε. Από μέρα σε μέρα θα γυρίσουν. Τα πλοία μου είναι ακόμα ραγμένα και περιμένουμε όλοι τους αδελφούς Πίνσον. Μαρτίν Αλόνσο Πίνσον, ιδιοκτήτης πλοίου και θεωρείται ο καλύτερος ναυτικός της Ανδαλουσίας. Ίσως είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μαζέψει ναύτες να έρθουν μαζί μας. Επιτέλους οι Πίνσον γύρισαν από τη Ρώμη. Σήμερα θα συναντηθώ μαζί τους. Πέτρο Βάσκουες, τι κάνεις, δείχνεις μια χαρά. Η απασχόληση με το ταξίδι σου έκανε καλό. Θα δίνα τα πάντα και να μπαρκάρω κι εγώ, σινιόρ. Και εδώ έχουμε το σινιόρ Κολόμβο και τον πάτερ Μαρσένα. Καλώς ήρθες από τη Ρώμη, Μαρτίν. Α, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Παρακολουθούμε πάντα με χαρά την εξέλιξή σας με τον βασιλιά και τη βασίλισσα όλα αυτά τα χρόνια. Συγχαρητήρια που πετύχατε τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή. Η παρουσία σας μας τιμά. Η τιμή είναι δική μου, σινιόρ. Παρακαλώ, περάστε και καθίστε να συζητήσουμε. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας, σινιόρ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αυτά είναι τα επίσημα έγγραφα από το βασιλιά και τη βασίλισσα. Αυτά που εγκρίνουν το δυτικό ταξίδι σας στην Ινδία, σωστά? Μάλιστα, αλλά χωρίς τη δική σας βοήθεια, ίσως δεν μπορέσω να πραγματοποιήσω το ταξίδι. Χωρίς τη βοήθειά μου, σινιόρ? Δεν το καταλαβαίνω. Η συμφωνία της Σάντα Φε σας παρέχει αρκετά εφόδια για ένα ταξίδι χωρίς προβλήματα. Πράγματι, έχουμε τα πάντα εκτός από πληρώματα. Τι, δεν μπορείτε να βρείτε ναυτικούς εδώ στην Πάλος? Με ένα τέτοιο διάσημο καπετάνιο? Ντρέπομαι για τους συμπατριώτες μου. Άρχισα να πιστεύω ότι δεν με θέλουν γιατί είμαι ξένος. Ένας ναύτης εμπιστεύεται τη ζωή του στα χέρια του καπετάνιου, αλλά αυτό δεν είναι πρόθυμο να το κάνουν με μένα. Γι' αυτό περιμέναμε τη δική σου επάνωδο, Μαρτίν. Οι άνθρωποι εδώ σε εμπιστεύονται. Θέλουμε να τους πείσεις ότι θα είναι σε καλά χέρια. Μας είπαν ότι αν υποστήριξες εσύ τον Χριστόφορο, θα το ξανασκεφτούν. Εδώ, αυτό θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Με ενοχλεί να βλέπω τους ναυτικούς της Πάλος να αποφεύγουν μια τέτοια περιπέτεια. Δεν μου λέτε, πάμε αύριο παρέα να κάνουμε λίγο ψάρεμα. Θα ηρεμήσουμε και θα συζητήσουμε πώς να χειριστούμε αυτό το θέμα. Θαυμάσια ιδέα, νομίζω. Τώρα όμως που είμαστε εδώ, θα ήθελα να γιορτάσουμε τη βασιλική συγκατάθεση για τα σχέδιά σας. Λίγο καθυστερημένα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ. Καλωσύνη σας. Μόλις αγοράσαμε ένα φορτίο εξωτικά φαγόσιμα από την Ανατολή όταν είμαστε στη Ρώμη. Μερικά είναι πολύ νόστιμα. Έχω ήδη ειδοποιήσει το μάγειρά μου να μας φτιάξει μερικά πιάτα. Πολύ καλή ιδέα. Εγώ ποτέ δεν απορρίπτω προσκλήσεις για φαγητό. Οι συζητήσεις που κάναμε χθες το δείπνο επιβεβαίωσαν αυτά που άκουγα συνεχώς, καπετάν Κολόμβο. Είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για μια τέτοια αποστολή, νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά και εγώ μετά τη συζήτηση σας στέλνω καπετάνιο στην Πίντα και τον αδερφό σας καπετάνιο στην Ίνα. Ο Βιντσέζε και εγώ ενδιαφερόμαστε για την αποστολή σας. Παρ' όλα αυτά, όταν πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να ταξιδέψεις στο άγνωστο, χρειάζεται πολύ σκέψη. Συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πρέπει να αξίζει τον κόπο, κύριε. Βεβαίως και θα αξίζει. Και είμαι έτοιμος να σας εκχωρήσω τα μισά δικαιώματα που μου έδωσαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Και ακόμη θα σας διορίσω υπαρχηγό σε όλα τα εδάφη που θα ανακαλύψουμε σε στεριά και θάλασσα. Είναι μια προσφορά αξία μελέτης. Όσο θα ψαρεύουμε, σκεφτείτε το. Σύμφωνοι. Νομίζω ότι έπιασα κάτι μεγάλο. Κι εγώ το ίδιο. Τι γίνεται? Αναγία μου, τι αχόρταγο ψάρι. Να προσπαθήσουμε και δυο μαζί με μια ληξιά, ε. Ο μόνος τρόπος να το φέρουμε απάνω είναι να συνεργαστούμε. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Έλα. Ραβατώ. Το
πιάσαμε! Ζήτω! Ε, λοιπόν, Μαρτίν, αν με τη συνεργασία πιάνουμε τέτοια ψάρια, τότε... Ναι, αυτό είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να συνεργαστούμε, Κολόμπο. Να συνεργαστούμε. Ναι! Έκλεισε η συμφωνία, καπετάν Κολόμπο. Ωραία. Ελπίζω να είναι πάντα τόσο αποτελεσματική η συνεργασία μας. Λοιπόν, στο ψάρι μας την ιδία. Δεν ήταν βαριάβολο, ήταν έτσι. Καλησπέρα, σινιόρ Πίζον. Καλησπέρα, παιδιά. Ξέρετε γιατί ήρθαμε εδώ. Θέλουμε πληρώματα στα καράβια του Κολόμβου για την Ινδία. Εγώ και τα αδέλφια μου αποφασίσαμε να πάμε μαζί του. Τι έχετε να φοβηθείτε? Εγώ ίδιος χρόνια τώρα πίστευα ότι είναι δυνατή η προσέγγιση της Ινδίας από δυτικά. Ο Κολόμβος μπορεί να το κάνει. Θα πάνε και οι ίδιοι. Ο Πίζον εμπιστεύεται τον Κολόμβο. Ο Σινιόρ Βάσκουες λέει ότι υπάρχει χρυσάφι στην Ινδία τόσο που μπορεί να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Κυρίως σε μια χώρα εκεί, το Κιμπανκού, υπάρχει έναν άκτορο φτιαγμένο ολόκληρο από χρυσάφι. Η τείχη, τα ταβάνια, όλα σας λέω. Ανάκτορο από το πιο χρυσάφι. Μπορείτε να γίνετε όλοι πλούσιοι. Πλούσιοι πέρα από κάθε φαντασία. Με λίγη τύχη, βέβαια. Κανένας όμως δεν έχει διασχίσει δυτικά τον ωκεανό. Και υπάρχουν κίνδυνοι εκεί πέρα από κάθε φαντασία. Σε κάθε ταξίδι υπάρχουν κίνδυνοι. Και με εμάς έχετε κάνει ταξίδια και αντιμετωπίσατε κινδύνους. Τα καταφέραμε μέχρι σήμερα, θα τα καταφέρουμε και τώρα. Πέτρο, εσύ θα υπογράψεις. Εγώ ποτέ. Πού είναι ο άχρηστος ο άντρας μου, ε? Εδώ μου είσαι. Το ήξερα ότι θα σε έβρισκα εδώ να με κραπίνεις. Τώρα τελευταία όλο τεμελιάζεις. Δεν ψάχνεις καν να βρεις δουλειά. Μα αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα, μανάρι μου, για δουλειά. Για την αποστολή του Κολόμβου. Έτσι δεν είναι, κύριε Πίζον? Ου, σενιόρ Πίζον, συγγνώμη. Αν σας είχα δει, δεν θα μιλούσα με αυτόν τον τρόπο. Εσείς πάντα φέρνατε πίσω τον Πέτρο Σο. Πάρτε τον λοιπόν πάλι μαζί σας πριν πει και την τελευταία μας δεκάρα. Ο άχρηστος. Θα πήγαινε, σενιόρ, αλλά έχω ακούσει ότι μετά τον ωκεανό υπάρχει μόνο μια σκοτεινή θάλασσα με κάτι τεράστια τεράδα που καταπίνει ολόκληρα πλοία. Προτιμώ λοιπόν την κρίνια της γυναίκας. Σενιόρ, δεν θα ταξιδέψουμε μέχρι το τέλος της γης. Φοβερά πράγματα είναι αυτά, φοβερά. Παπάς μου έλεγε ότι θα κόμουν. Ταξιδεύω στις θάλασσες χρόνια και έχω δει πράγματα που με φόβησαν, αλλά ποτέ τέρατα και φωτιά. Αυτά είναι παραμύθια που λένε οι παλιοί ναυτικοί για να φοβίζουν τους νεότερους. Αλλά εσείς δεν πρέπει να τα πιστεύετε. Ξέρω κι εγώ. Βρε κακομοιριασμένε, πότε θα βάλεις μυαλό στο κλούβιο σου κεφάλι. Αν ο σενιόρ Πίζον λέει ότι όλα είναι εντάξει, θα πας. Πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Μου φαίνεται ότι θα πάω εγώ. Θα σ' άρεσε αυτό? Κάποιος από τους δυο μας πρέπει να φερθεί εντρίκια. Και αφού εσύ είσαι φοβητζιάρης. Εγώ δεν είμαι φοβητζιάρης. Τότε να πας. Ελάτε τώρα, δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόσαστε. Στις δύο σταματήστε. Φίλοι μου, σκεφτείτε το. Όταν είσαστε έτοιμοι να ανοίξετε πανιά προς τη δόξα και το χρυσάφι, εγώ θα σας περιμένω να υπογράψετε, εντάξει? Εγώ και τώρα είμαι έτοιμος, σινιόρ. Δεν θα αφήσω τη γυναίκα μου να με αποκαλεί δειλό. Πεςτε μου πότε θα πάρουμε και θα είμαι εκεί εγώ. Υπέροχα. Και ξέροντας ότι εσείς οι ναυτικοί της Πάλος είστε οι πιο γενναίοι του κόσμου, πιστεύω ότι ο Πέντρο είναι μόνο η αρχή. Ρωτήστε όμως να μην αργήσετε. Λοιπόν, σας κερνάω όλους. Πιείτε! Ο Μαρτίν Αλόνσο και ο αδερφός του αποδείχθηκαν πολύτιμοι. Ήδη υπέγραψαν αρκετοί για την επάνδρωση και των τριών πλοίων. 40 για το Σάντα Μαρία, 26 για το Πίντα και 24 για τον Ίνα. Οι προετοιμασίες μας βρίσκονται στο τέλος τους. Στο όνομα του βασιλιά και της βασίλισσας της Ισπανίας, δια του παρόντος, διορίζω τον Μαρτίν Αλόνσο Πίνσον, καπετάνιο του πλοίου Πίντα, και τον αδελφό του καπετάνιο του Νίνα για το ταξίδι στην Ινδία από τα δυτικά. Μπράβο! Εγώ προσωπικά θα κυβερνήσω το Σάντα Μαρία και θα ταξιδέψουμε για τη δόξα του Θεού και της Ισπανίας. Μπράβο, Ισπανία! Ευχαριστώ όλους εσάς, τους κατοίκους της Πάλος, για τη βοήθειά σας και ξέρω ότι μπορώ και στο μέλλον να βασίζομαι σε εσάς. Εσείς που μαρχάρετε αυτή τη στιγμή, η διαταγή του καπετάν Κολόμβο είναι σαν διαταγή από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Εκτελέστε λοιπόν τα καθήκοντά σας με ευσυνειδησία και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσετε στεφανωμένοι με δόξα. Yeah! Έτσι είναι, θα γράψουμε ιστορία εμείς. Yeah! Και αν μας χαμογελάσει λίγο και η τύχη, θα κάνουμε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Αλλά για να κερδίσουμε το χρυσάφι της Ινδίας, πρέπει πρώτα να φτάσουμε εκεί. Yeah! 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 Yeah!
Θέλω να ξέρετε ότι είμαι περήφανος που με εμπιστευθήκατε και σας υπόσχομαι ότι η πρώτη μου φροντίδα θα είναι να γυρίσετε πάλι ασφαλείς στην οικογένειά σας. Ξέρω ότι θα μου φέρετε πίσω το γενναίο που πέτρωσε, σενιόρ Πίτσο. Εσείς κάνατε αυτή την αποστολή δυνατή και σας ευχαριστώ. Τώρα όποιος ακούει το όνομά του να έρχεται μπροστά για την επίσημη πρόσληψη. Σενιόρ Σαντζέζ, φωνάξτε το όνοματά τους παρακαλώ. Τα πληρώματα είναι εξαίρετα. Ναυτικοί όλοι που δούλεψαν με τους Πίνζον. Τους δώσαμε προκαταβολή 4 μισθούς και ορίσαμε σε όλους τα καθήκοντά τους. Εσύ, Διέγκο Χαράνα, θα μπαρκάρεις με το Σάντα Μαρία και διορίζεσαι αστυνόμος του στόλου. Ορίστε. Ευχαριστώ, καπετάνιε. Διέγκο Χαράνα, η μισθή σου. Μπαρθόλομιου Τορές! Μπαρθόλομιου Τορές, σε προσλαμβάνω ναύτη στο Σάντα Μαρία. Αποφυλακίστηκες για να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στην αποστολή με τη χριστιανική επίοικια του βασιλιά και της βασίλισσας. Πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι άξιος της βασιλικής εμπιστοσύνης, εκτελώντας τα καθήκοντά σου με επιμέλεια και συνέπεια και για το καλό του καπετάνιου και του πληρώματος. Βεβαίως, καπετάνιο, ορκίζομαι. Μεταξύ αυτών που υπέγραψαν είναι και 4 κατάδικοι, αλλά είναι πολύ καλοί ναυτικοί και ο Μαρτίν εγγυήθηκε για αυτούς. Ακόμη και ο Τορές, που πάνω σε ένα καυγά σκότωσε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπηρετήσουν όλοι ευσυνείδητα. Ο επόμενος, Πέντρο! Αύριο θα σαλπάρουμε. Σήμερα είναι η γιορτή της Παναγίας της Παρθένου, προστάτηδος των Φραγκισκανών. Έτσι η πόλη έχει δύο γιορτές που γιορτάζει. Στην εκκλησία έγιναν δεήσεις για την ασφάλεια των ναυτικών και μετά πήγαν στα σπίτια τους για να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Θυμάσαι, Ντιέγκο, αγόρι μου, την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ? Πώς να το ξεχάσω, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πεινούσα τόσο πολύ. Τώρα όλα έχουν αλλάξει, γε μου. Χρειάστηκαν 7 ατέλειωτα χρόνια, αλλά επιτέλους το όνειρό μου έγινε πραγματικότης. Πάρε με για παράδειγμα, Ντιέγκο. Μόνο με τα όνειρα και την τόλμη μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Θα μου λείψεις. Και εσύ θα μου λείψεις. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Χριστόφορος Κολόμβος».